εργάτες της ΛΑΡΚΟ, αλληλέγγυοι εις αυτών τον αγώνα, το ΚΚΕ σας χαιρετίζει, συμπαραστέκεται, δείχνει την αλληλεγγύη του, όχι μόνο τώρα, αλλά πολλά χρόνια τώρα για τη ΛΑΡΚΟ, για να υπηρετεί τον λαό, τις ανάγκες του, για εργαζόμενους με δικαιώματα. Αγαπητοί φίλοι, δύο σχέδια υπάρχουν μπροστά. Το ένα είναι αυτό που βλέπετε τόσα χρόνια, που η αγωνία είναι αυτή που περισσεύει από όλους σας, που είναι σχέδιο όλων αυτών των δυνάμεων που υπηρετούν το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους, και είναι ουσιαστικά η απαξίωση της ΛΑΡΚΟ, η ιδιωτικοποίησή τους, το χτύπημα, το τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και ένα άλλο σχέδιο είναι αυτό το δικό σας, που το ΚΚΕ έχει συνταχθεί, το στηρίζει. Είναι αυτό το σχέδιο που όλοι έχετε στο μυαλό σας, ανεξάρτητα πού ανήκετε πολιτικά. Δεν θέλετε τον ιδιώτη, δεν θέλετε τον καπιταλιστή, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εσάς θα τσακίσει για να έχει τα κέρδη. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν δεν το συμφέρει θα το κλείσει για να μπορέσει να υπηρετήσει πάλι τα δικά του συμφέροντα. Άρα αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το δρόμο της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική που υπονομεύει όλους τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους, το λαό της περιοχής. Μια πολιτική που, όπως θα είδατε και εχθές με την τροπολογία, αλλά και με την επίσκεψη του σωματείου στην αξιωματική αντιπολίτευση, στον Τσίπρα, ο οποίος δεν υπεράσπισε την πρότασή σας. Απλά τι είπε, να γίνει με διαφάνεια αυτά που πρέπει να γίνουν. Ουσιαστικά έχετε ένα μέτωπο δυνάμεων απέναντί σας. Αυτών των δυνάμεων που υπηρετούν τους πλουτοκράτες, που αν θέλετε να αρμονίζονται με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξέρετε πολύ καλά τι απόφαση έχει πάρει για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ. Είναι μονόδρομος αυτός ο αγώνας. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, θα εκφράσουμε την αλληλεγγύη, με όσες δυνάμεις έχουμε θα τις διαθέσουμε για να στηριχτεί αυτός ο αγώνας των εργαζομένων, για να είναι τελικά ένας αγώνας που θα νικήσει απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις. Καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους.